Οι εργασίες για την ανάδειξη του δικτύου ποταμοβραχιώνων που εκτελούνται αυτό το διάστημα στην Έδεσα αναμένεται να συμβάλλουν στη μεταμόρφωση της πόλης σε ένα σύγχρονο περιφερειακό κέντρο. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει την όψη της Έδεσας με πολλές σημειακές παρεμβάσεις και ένα μεγάλο δίκτυο διαδρομών κατά μήκος των ποταμοβραχιώνων, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε πολλά σημεία, δηλώνει ο Δήμαρχος της Έδεσας, κ. Δημήτρης Γιάννου. Οι εργασίες της αναδόχου του έργου έχουν ξεκινήσει από τη θέση Κουπρί, όπου βρίσκεται η Βυζαντινή γέφυρα της πόλης, και από το πάρκο των Μικρών Καταρακτών στο κέντρο της Έδεσας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 5.600.000 ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις σε όλη την Έδεσα, καθώς οι ποταμοβραχίονες διέρχονται το σύνολο της πόλης. Μεταξύ άλλων, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δημιουργία χώρων αναψυχής και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων σε όλη την πόλη, με ράμπες πρόσβασης για τα αμαία, γέφυρες πρόσβασης με ξύλο και μέταλλο, ηλεκτροφωτισμό και δενδροφυτεύσεις. Επίσης, σε συγκεκριμένα σημεία θα γίνουν διανοίξεις και επέκταση του δημόσιου χώρου, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν έναν ενιαίο κοινόχρηστο χώρο και να περιδιαβαίνουν την Έδεσα σε όλη τη σχεδόν την έκταση, δίπλα σε ένα αναμορφωμένο αστικό περιβάλλον. Το συνολικό μήκος της διαδρομής που αναπλάθεται κατά μήκος των ποταμοβραχιώνων ανέρχεται στα 2.700 μέτρα, ενώ η συνολική έκταση της παρέμβασης είναι 64.600 τετραγωνικά μέτρα.